αρμοδιότητα. Ζαχαρίας Τριγάζης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι αποφασίσατε σήμερα, κύριε Τριγάζη? Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τον απεργιακό μας αγώνα με 2-48 ώρες απεργίες αύριο και μεθαύριο και Πέμπτη και Παρασκευή. Γενικές συνελεύσεις την Τετάρτη και την Παρασκευή. Και αυτή είναι η απάντηση στον ακραίο αυταρχισμό της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μας απειλεί, μας εκβιάζει, βγάζει στοιχεία ψεύτικα. Είναι και ψεύτης και παράνομος ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Εμείς λέμε τούτο. Το πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει γιατί εμείς το θέλουμε. Τη ζωή μας θα την υπερασπιστούμε. Τα παιδιά, τους φοιτητές θα τους δώσουμε τις... Αν γίνουν μαθήματα αύριο, τότε θα μπορεί να επέμβει η αστυνομία. Καταρχήν για την επέμβαση της αστυνομίας και την απειλή για διώξεις. Θέλουμε να πούμε και στην κυβέρνηση και σε όλους. Ας κοπιάσουν. Εμείς είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε τη ζωή μας. Είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε τους ανθρώπους που στελεχώνουν και λειτουργούν το πανεπιστήμιο. Είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των παιδιών για μόρφωση. Είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα των ανθρώπων και της κοινωνίας. Αν ο κύριος Αρβανιτόπουλος πιστεύει ότι θα λειτουργήσει το δημόσιο πανεπιστήμιο με ΜΑΤ, του λέμε. 3-40 χρόνια το Πολυτεχνείο λειτουργήσε μετά την εξέγερση του Νοέμβρη, γιατί τα τάγκς έσπασαν την πόρτα του.